Λίγα 24 ώρα μετά το προσβλητικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Focus που περίπου εμφάνιζε όλους τους Έλληνες απατεώνες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος αντέδρασε έντονα και σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο BBC, τονίζει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν την πρακτική της Ελλάδας στο θέμα του ελλείμματος για να μπουν στην ΟΝΕ και θέτει εμέσως θέμα γερμανικών αποζημιώσεων. Ο κ. Πάγκαλος, ερμηνεύοντας τα αισθήματα των Ελλήνων, είναι πολύ αυστηρός με τη Γερμανία και το παρελθόν της. Money and they never gave it back. This is an issue that has to be faced sometime in the future. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατηγορεί ευθέως την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτηρίζει πολύ φτωχή για να αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλήματα και ρίχνει και νέα βέλη εναντίον του Βερολίνου. I don't say they have to give back the money necessarily, but they have at least to say thanks. Στο Θεόδωρο Πάγκαλο απάντησε η γερμανική κυβέρνηση με δήλωση του εκπροσώπου της. Η συμβουλή μας είναι να μην σχετίζουμε πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Μια συζήτηση για το παρελθόν στην παρούσα κατάσταση δεν βοηθάει καθόλου. Οι δηλώσεις του κ. Πάγκαλου και η επικριτική στάση απέναντι στη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσαν το ειρωνικό σχόλιο των Financial Times. Γρήγορα, ας κάνει κάποιος το Θόδωρο Πάγκαλο μαθήματα χειρισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή τουλάχιστον ας του δώσει ένα αντίγραφο από το πώς να κερδίζετε φίλους και να επηρεάζετε ανθρώπους. Αφού η Ελλάδα κάνει καλή δουλειά, προφανώς δεν χρειάζεται καμία βοήθεια. Ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος κάλεσε τον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα και του εξέφρασε τη δυσφορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το εξώφυλλο του περιοδικού Focus με την Αφροδίτη της Μήλου και την προσβλητική χειρονομία. Ο Γερμανός πρέσβης εξέφρασε τη θλίψη του και επεσήμανε ότι η αντιπαράθεση στα μέσα ενημέρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Η πρεσβεία θλίβεται για το γεγονός ότι πρόσφατα άρθρα του γερμανικού τύπου θίγουν και δημιουργούν στο ελληνικό κοινό και τα ελληνικά μέσα αίσθημα προσβολής. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση με μονομένες φωνές στον τύπο να μην συχαίονται με τη διαφοροποιημένη γερμανική κοινή γνώμη για την Ελλάδα. Η αντιπαράθεση στα μέσα επικοινωνίας δεν αντικατοπτρίζει τις καλές ελληνογερμανικές σχέσεις. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών Βεστερβέλε αποσαφήνισε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα ότι η Γερμανία ως εταίρος και φίλος της Ελλάδος συμπαρίσταται στεναρά στην Ελλάδα, ειδικά υπό τις σημερινές συνθήκες. Επέστησε επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην απαραίτητη διαρθρωτική πορεία της ελληνικής κυβέρνησης. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, αναφέρθηκε στις θετικές δηλώσεις, όπως είπε, που έκανε η Άγγελα Μέρκελ σε σχέση με τις αγορές. Είπε η κυρία Μέρκελ ένα δικό λόγο, είδα σήμερα. Ναι, γερμανικά φύλλα, ότι δεν μπορεί οι αγορές να ορίζουν την λύση μας. Οι αγορές έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους και δεν μπορούν να τους δυναστεύουν. Από όλα αυτά, βλέπω ότι μας καταδυναστεύουν, όχι απλά μας δυναστεύουν. Αφού ήρθαν και μας τα πήραν όλα. Αφού ήρθαν και μας πήραν τα πάντα, είμαστε κατηγορούμενοι τώρα. Κατηγορούμενοι που δεν αντιδράσαμε στην κλοπή τους. Περί αυτού πρόκειται.